Κλείσατε. Ως παρεπίπτωση ήτημα, σύμφωνα με το άρθρο 67, έχω το δικαίωμα να ζητήσω. Εγώ έχω καταλάβει ποια είναι η πλειοψηφία, αλλά για να την καταλάβουν και οι υπόλοιποι. Έχω δικαίωμα να ζητήσω την ανάταση της χειρόσας ή την έγερση. Προτιμώ την έγερση για να φαίνεται καθαρά, για να πούμε αν και πόσο αυτά τα ζητήματα που τέθηκαν από την αντιπολίτευση είναι παρεπίπτοντα και τα αποδεχόμαστε ή δεν τα αποδεχόμαστε. Λοιπόν, σας παρακαλώ, έχουμε αποφασίσει μια διαδικασία. Κύριε Αθανασίου, το ίδιο κάνατε και την προηγούμενη φορά και κατέληξε με τη γνωστή σκευωρία της φράσης που είπα. Σας παρακαλώ, αφήστε με. Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου. Αφήστε με. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 67, σας καλώ να εγερθείτε προκειμένου να αποφασίσουμε ή όχι για τα παρεπίπτοντα ζήτηματα που έθεσε η αντιπολίτευση. Παρακαλώ, εγερθείτε. Εντάξει, σηκωθείτε κι εσείς λοιπόν. Αφού θέλετε, δεν θα σας καλάσω το χατήρι. Λέω, αν θέλετε, σηκωθείτε κι εσείς στο όχι, στο όχι, στο ναι εσείς, για να δούμε. Δεν συζητάμε τώρα το αντισυνταγματικό. Αυτό είναι αντισυνταγματικό και θα το καταλάβει και ο καθένας που κυκλοφορεί έξω από τη Βουλή. Εντάξει. Μέσα, εντάξει, υπάρχουν ειδικές σκοπιμότητες που τίθονται τεχνάσματα. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε τελειώσει. Εγέρθηκαν οι περισσότεροι. Αίτηση αντισυνταγματικότητας γραπτή δεν έχω λάβει σύμφωνα με το άρθρο 100, ούτε ισχύει σε άλλα ζητήματα εκτός από σχέδια νόμου και νομοσχέδια. Λοιπόν, προχωράμε. Συνεχίζουμε. Εδώ συνεχίζουμε, κυρία Πρόεδρε.